Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε κοντά εδώ στο στούντιο του τηλεοπτικού μας σταθμού τον βουλευτή Ροδόπης και πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τον τόπο μας, για τις επιτυχίες του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς θα σχολιάσουμε και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Στυλιανίδη, να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε με τα πρόσφατα γεγονότα τα οποία πραγματοποιήθηκαν και αναφέρα στο μείζον γεγονός της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας εδώ στη Θράκη και ειδικότερα στο Δήμο Μαρονίας Απών, όπου παρευρέθηκε ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος σε μια τελετή που έγινε προς τιμήν του για να στεθεί ως επίτιμος δημότης του Δήμου Μαρονίας Απών. Θα θέλαμε λίγα λόγια για την πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη εδώ για τον τόπο μας. Είναι και τιμητικό, αλλά είναι και πολύ σημαντικό και συμβολικό για τον τόπο μας. Διακεκριμένες προσωπικότητες της πατρίδος μας, αλλά και διεθνείς προσωπικότητες, να γίνονται επίτιμοι δημότες του Δήμου Μαρονίας Απών. Να θυμίσω ότι στο ίδιο σημείο επίτιμος δημότης έχει γίνει στο παρελθόν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Καραμαλής. Συμβολικά ολοκληρώνει την διαδρομή του σε μια επιτυχημένη θητεία στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ως καθηγητής δημοσίου δικαίου αλλά και ως πολιτικός αφήνει μια σφραγίδα ποιοτική πίσω του. Εγώ έζησα από πολύ κοντά την διαδρομή του και ως καθηγητή, διότι κινούμε στον ίδιο επιστημονικό χώρο, ο οποίος διακρίθηκε στην Γαλλία, στη Σορβόνη, με τις εργασίες, τις μελέτες του, τις επιστημονικές, και ως πολιτικό με τον οποίο είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ στα υπουργικά συμβούλια που συμμετείχαμε από κοινού, αλλά και ως πρόεδρο Δημοκρατίας πολύ πιο έντονα, γιατί σε μια πολύ δύσκολη στιγμή ήμουν αυτόπτης μάρτης που ο Προκόπης Παυλόπουλος, ως αξιόπιστος συνομιλητής του Διεθνούς Παράγοντα, ανέλαβε να αναχαιτήσει την κατάσταση, την απειλή που ήθελε την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Ήμουνα μπροστά όταν επικοινώνησε με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σόιμπλε, με τον Ντράγκη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και με τον κύριο Ολάντ, και ο ίδιος διαπραγματεύτηκε μια συγκεκριμένη παράταση για να μπορέσουμε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε την έκθεση για την ελληνική οικονομία εν ώψη της απειλής να βρεθούμε μέσα σε λίγες μέρες εκτός Ευρώπης. Εκεί λοιπόν πραγματικά διακρίθηκε, διότι έβαλε στην άκρη τα προσωπικά και τα κομματικά και με το κύρος, τη γνώση και την αξιοπιστία του, για λογαριασμό όλης της ελληνικής πολιτείας και όλου του ελληνικού πολιτικού κόσμου, κατάφερε να αναχαιτήσει αυτό το κίνδυνο, δίδοντας στην Ελλάδα την ευκαιρία να συνεχίσει ομαλά, βρίσκοντας έναν τρόπο συνεργασίας με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και έναν δρόμο επιστροφής προς την ομαλότητα την οποία διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι είναι τιμή λοιπόν για τη Μαρόνια το ότι σήμερα υποδέχθηκε τον Προκόπη Παυλόπουλο. Αποκτούμε έναν ακόμη φίλο του οποίου η φωνή θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη στη διεκδίκηση θεμάτων που αφορούν την περιοχή μας αλλά και στην ανάδειξη των αρετών, των ομορφιών και των δυνατοτήτων αυτής της περιοχής εν ώψη της αναπτυξιακής προσπάθειας που ξεκινούμε όλοι μαζί το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Θέλω να τον ευχαριστήσω και για τη συνεργασία και για την απόφαση του να αποδεχθεί αυτόν τον τίτλο, αλλά και να τον παρακαλέσω, του το είπα άλλωστε διαζώσεις και στο Προεδρικό Μέγαρο που βρεθήκαμε πριν έρθει, αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ, ότι το θέλουμε δίπλα μας και την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Πάμε να συζητήσουμε τώρα μία εξαιρετική διπλωματική επιτυχία με την οποία είχαμε συνδεθεί μαζί σας όταν βρισκόσασταν στο Στρασβούργο. Η Κομωτινή λοιπόν μετά από πρόταση δική σας κέρδισε τη Χάγη στην ψηφοφορία ώστε να φιλοξενήσει την Νομική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης τον ερχόμενο Νοέμβριο. Μετά από έναν διπλωματικό μαραθώνιο, ο οποίος διήρκησε αρκετούς μήνες, θα θέλαμε να αναφερθείτε στους συντελεστές που βοήθησαν στην επίτευξη της επιτυχίας αυτής, καθώς και στην αποστολή που αναλαμβάνει πλέον η Κομωτινή, να ανταπεξέλθει στην βαρύτητα του γεγονότος αυτού. Κοιτάξτε, είναι αναμφισβήτητα μια σημαντική διεθνής επιτυχία. Κρατήσαμε πολύ χαμηλούς τόνους και για πολλούς μήνες δουλέψαμε όλοι μαζί και δουλέψαμε συστηματικά και αθόρυβα. Η πρόταση προς την ελληνική αντιπροσωπεία και την επικεφαλής αυτή στην Ντόρα την Μπακογιάννη έγινε φυσικά από μένα που κατάγομαι και από αυτή την περιοχή. Την υιοθέτησα αμέσως. Διακομματικά στηρίχθηκε και από τον κύριο Κατρούγκαλο από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον Γιώργο τον Παπαδρέο από το ΚΙΝΑΛ
και από την Λιάνα Τγκανέλη από το ΚΚΕ, που και αυτή συμμετέχει στην Επιτροπή. Η πρόταση κατετέθη επισήμως δια της επικεφαλής της κυρίας Μπακογιάννη στο Βερολίνο. Υπήρξε ένα πολύ σκληρό debate, μια σκληρή συζήτηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, η οποία είναι Ισλανδή βουλευτής, ήταν πρόεδρος, τώρα έχει αλλάξει, αντικαταστάθηκε από ένα συνάδελφο Λιθουανό. Μάλιστα. Υπήρξε σφοδρή αντίδραση. Επειδή είδαμε ότι δεν κερδίζεται η μάχη, ζητήσαμε να αναβληθεί η συζήτηση. Η συζήτηση μετά από μερικούς μήνες επανελήφθη στο Παρίσι, στο οποίο δεν συμμετείχα εγώ λόγω άλλων υποχρεώσεων. Συμμετείχε όμως ο συνάδελφος, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Αθήνας, ο οποίος όμως είναι ποντιακής καταγωγής και έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Καβάλα. Έχει σχέσεις δηλαδή με την περιφέρειά μας. Ο Δημήτρης ο Κερίδης, ο οποίος κατάφερε να υπερασπιστεί τις θέσεις μας, δεν πέτυχε όμως και εκεί το τελικό αποτέλεσμα, διότι λόγω της δυστοκίας και των αντιπαραθέσεων μεταξύ του Προεδρείου της Επιτροπής και της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, πάλι αποφασίστηκε να αναβληθεί η απόφαση. Έτσι, επομίστηκα εγώ μετά το βάρος της διαπραγμάτευσης, έχοντας και το στοιχείο της ενδοποιότητος, και αυτή έγινε στο Στρασβούργο πριν από μερικές εβδομάδες. Πήγαμε προετοιμασμένοι. Αυτό το οποίο αναδείξαμε ήταν τις αρετές της περιοχής μας, οι οποίες αφορούν στην ύλη που παρακολουθεί η συγκεκριμένη Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης, δηλαδή στο σεβασμό των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Εμφανίστηκε καινούργια υποψηφιότητα εναντίον μας, η υποψηφιότητα της Χάγης. Η Ολλανδική Αντιπροσωπεία υποστήριξε τη Χάγη όπως ήταν φυσιολογικό, προτάσσοντας ότι είναι η έδρα της Europol, της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας και η έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου. Και παρουσιάζοντας βέβαια και τις τεχνικές δυνατότητες που έχει η πόλη αυτή να φιλοξενεί διεθνείς συναντήσεις, τις υποδομές, τους όρους ασφάλειας κτλ. Τα δικά μας επιχειρήματα ήταν ότι η Θράκη έχει πολλές φορές μπει στο παρατηρητήριο του οργανισμού. Έχει καταγγελθεί, κατά τη γνώμη μου, πολλές φορές αδίκως ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και βασισμένη σε αυτές τις καταγγελίες και τις καταδίκες έκανε μια τιτάνια προσπάθεια η ελληνική δημοκρατία τις τελευταίες δεκαετίες να αναπτύξει εδώ ένα πρότυπο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας που σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα. Μέσα από αυτή την προσπάθεια βελτιωθήκανε όλες οι εκθέσεις υπέρ της Ελλάδος και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι προτάσουμε ένα μοντέλο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας, παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλα κράτη που αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Τους είπα λοιπόν ότι εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Η Κομωτινή και η Θράκη είναι φιλόξενοι, τους περιμένει εδώ η γη του Δημόκρητου να τους φιλοξενήσει και να δουν με τα μάτια τους πώς υπάρχει μια εκκλησία δίπλα σε ένα τζαμί, πώς συνυπάρχει και συνεργάζεται μια κοπέλα με μαντήλα με μια κοπέλα με σταυρό, πώς όλοι μαζί δημιουργούμε και παράγουμε και πρότυπα συμβίωσης διαφορετικών θρησκειών, νοοτροπιών, αντιλήψεων. Και επειδή αυτό είναι μια ζεστή συζήτηση αυτή τη στιγμή στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τους βουλευτές να το δούνε και να διαπιστώσουν μόνοι τους πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Έγινε ψηφοφορία. Δεν θέλανε να κάνουν ψηφοφορία. Επειδή βλέπανε ότι υπάρχει ένταση, δεν θέλανε να κάνουν ψηφοφορία. Επιμείναμε και έγινε ψηφοφορία. Μάλιστα. Και την κερδίσαμε συντριπτικά, οφείλω να πω, με τη στήριξη όλων των Βαλκανικών κρατών, όλων των γειτόνων μας και της Τουρκίας και της Ρωσίας και των άλλων Βαλκανικών κρατών. Πήραμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό και προτάχθηκε η Κομωτινή. Την απόφαση τη χειροκρότησαν όλοι με ενθουσιασμό. Καλέσαμε ακόμα και αυτούς που μας άσκησαν κριτική και προσπάθησαν να την εμποδίσουν. Και τώρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να πετύχουμε. Είναι η πρώτη φορά που στο πλαίσιο και της Ελληνικής Προεδρίας η Ελλάδα και η Θράκη διοργανώνουν ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Θα έρθουν εκπρόσωποι από 47 κράτη και θα έρχουν κατεξοχήν οι βουλευτές εκείνοι που παρακολουθούν τα ζητήματα των δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εδώ χρειάζεται συνδρομή και της περιφέρειας και του Δήμου και όλων των φορέων της κοινωνίας, της αγοράς, για να μπορέσουμε να οργανώσουμε κάτι όμορφο, πιστικό και ελκυστικό, αναδεικνύοντας και την εικόνα αλλά και τις δυνατότητες της περιοχής μας. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θα έχουμε βεβαίως τη συμπαράσταση του Ελληνικού Κοινοβουλίου στη διοργάνωση, αλλά ζητώ τη συνδρομή όλων των αρχών για να βγούμε από αυτήν την ιστορία ενισχυμένοι και να αξιοποιήσουμε το γεγονός προς όφελος και της περιοχής και των ανθρώπων της.
Έτσι ακριβώς. Και μετά από αυτή την επιτυχία ακολούθησε ακόμη μία, μετά από πρόταση της ελληνικής αντιπροσωπείας, η κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρότεινε και πέτυχε να επιλεγείτε εσείς μέσα στα 17 τακτικά μέλη της Επιτροπής, όπου θα αξιολογήσετε και θα επιλέξετε τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι τα κριτήρια επιλογής των μελών της Επιτροπής δεν ήταν μόνο πολιτικά, αξιολογούνται κυρίως τα βιογραφικά των πρωταθέντων. Έτσι, με βάση την μακρά σας πολιτική διαδρομή αλλά και την επιστημονική σας πληρότητα, ξεχωρίσατε για τη θέση αυτή. Ποια είναι η σημασία για σας της επιτυχίας σας αυτής? Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να σας εξηγήσω ότι η Επιτροπή αυτή έχει την απόλυτη ευθύνη να επιλέξει τους δικαστές που θα στελεχώσουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο δεν παράγει μόνο νομολογία, αλλά επί της ουσίας παράγει και πολιτική για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι οι αποφάσεις τους επιβάλλονται και εκτελούνται από τα κράτη-μέλη υποχρεωτικά, διαφορετικά υπάρχουν σοβαρότατες συνέπειες. Μάλιστα. Δεύτερον, να πω ότι τα κριτήρια στην επιλογή εδώ δεν είναι πολιτικά. Δηλαδή, δεν ψηφίζουμε με κριτήριο του σε ποιο κόμμα ανήκει κάποιος, όπως γίνεται ενδεχομένως σε άλλες συζητήσεις και ψηφοφορίες. Είναι αξιολογικά, δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το βιογραφικό, η γνώση και η εμπειρία που έχει κάποιος. Και εδώ νομίζω ότι δεν με βοήθησε μόνο η πολιτική μου μέχρι τώρα σταδιοδρομία, αλλά και η ακαδημαϊκή μου διαδρομή. Το γεγονός ότι έχω υπηρετήσει την νομική επιστήμη, έχω κάνει το διδακτορικό μου σε ένα ευρωπαϊκό γερμανικό πανεπιστήμιο και αυτή τη στιγμή διδάσκω σε ένα άλλο διεθνές γαλλοαμερικανικό ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, πιστεύω ότι έπαιξαν το ρόλο τους. Συνδυασμένα βεβαίως με την διοικητική και την πολιτική εμπειρία των τεσσάρων Υπουργείων. Ήμουνα πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Από τα 47 κράτη τα οποία εκπροσωπούνται στον οργανισμό, είναι 17 αυτοί που επιλέγονται ως δικαστές μαζί με τους αναπληρωτές τους. Εγώ προτάχθηκα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ως τακτικό μέλος, δηλαδή ένας από τους 17, με αναπληρωτή τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο, τον καλό συνάδελφο και στο Πανεπιστήμιο αλλά και στην πολιτική. Και έτσι καταφέραμε να κατοχυρώσουμε την θέση ενός Έλληνα εκεί. Τώρα, ήδη η συνέλευση την προηγούμενη φορά επέλεξε τους Γάλλους δικαστές. Μάλιστα. Το επόμενο διάστημα επίκειται η επιλογή και των Ελλήνων δικαστών. Δηλαδή θα προταθούν 3 από τους 14 που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα από μία πενταμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Εξωτερικών της Ελλάδος. Και εμείς ως Επιτροπή των 17 Ευρωπαίων πλέον θα αξιολογήσουμε αυτούς τους 3 κατατάσσοντάς τους σε θέση. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Αυτό γίνεται για όλα τα κράτη-μέλη. Μάλιστα. Συμμετέχουμε εξίσου. Mm-hmm. Στη συνέχεια η πρότασή μας θα υποβληθεί προς έγκριση στη συνέλευση του οργανισμού και θα ψηφιστεί από τα μέλη, δηλαδή από τους τακτικούς βουλευτές. Είναι σημαντικό αναμφισβήτα και είναι και τιμητικό για μένα στο πλαίσιο ενός διεθνούς οργανισμού να μου εμπιστεύεται όχι μόνο η πατρίδα μου πλέον, αλλά και ο ευρωπαϊκός χώρος μια τέτοια αρμοδιότητα. Μάλιστα. Πάμε να αναφερθούμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, την απόφαση να συνεδριάσει η Βουλή εκτός Βουλής. Ναι. Δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες για την σημαντικότητα αυτού του γεγονότος. Αυτή είναι μια πολύ πρωτότυπη και καινοτόμος απόφαση, η οποία πρώτη φορά παίρνεται. Καθ' υπέρβαση του κανονισμού της Βουλής που επιτρέπει λειτουργία και συνεδρίες μόνο εντός του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό θα γίνει και σχετική προσαρμογή του κανονισμού στο συγκεκριμένο σημείο. Συνδέεται απόλυτα, εμείς τη συνδέσαμε, με τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θράκης στον Εθνικό Κορμό και την απελευθέρωση της Κομοτηνής μας. Η πρόταση υπευλήθη από μένα στην Επιτροπή Αποδήμου Ελληνισμού και νεκρίθη ομόφωνα, με τη βοήθεια και τη στήριξη όλων των εκπροσώπων των κομμάτων, κυρίως όμως του Προέδρου της Επιτροπής, του συναδέλφου από τη Θεσσαλονίκη, του Σάββατου Αναστασιάδη. Μάλιστα. Προχθές είχαμε συνάντηση με τον κύριο Αναστασιάδη μαζί, είδαμε τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, τον καλέσαμε να κάνει αυτό στην έναρξη της λειτουργίας αυτής της Επιτροπής στην Κομοτηνή. Υπολογίζεται μάλλον ότι θα γίνει γύρω στις 8 με 9 Μαΐου, δηλαδή πριν την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της πόλης.
Τα τεχνικά ακόμα δεν τα έχουμε συζητήσει. Θα έρθουμε με κλιμάκιο της Βουλής εδώ να συνεννοηθούμε με το Δήμο Κομοτηνής και με την κυρία Μενεσελίδου που συντονίζει τις γιορτές για τα 100 χρόνια. Έτσι λοιπόν θα προστεθεί αυτή η κορύφωση η πολιτική στην κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων. Θα έχουμε την πολιτική κορύφωση με τη συνεδρία της Επιτροπής του Κοινοβουλίου, η οποία όχι μόνο θα συνεδριάσει εδώ, αλλά ο στόχος μας είναι και να βραβεύσει κάποιους διαπρεπείς ομογενείς, οι οποίοι έχουν κάποια σχέση ή θέλουν να έχουν κάποια σχέση με τη Θράκη. Δεύτερον, η δεύτερη κορύφωση μετά από την πολιτική θα είναι η εκδηλώση των ελευθεριών, που είναι κυρίως η αυτοδιοικητική γιορτή. Και η τρίτη κορύφωση θα είναι η θρησκευτική, με την πρωτοβουλία της Μητρόπολης Μαρονίας και Κομοτηνής να φιλοξενήσει εδώ το Άξιον Εστί, του οποίου την άφιξη δεν θα τιμήσει μόνο η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία, αλλά και η πνευματική ηγεσία του τόπου, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο, ενδεχομένως και άλλους Μητροπολίτες. Αυτά τα οργανώνει η Μητρόπολη. Έτσι, έχουμε λοιπόν στη διάρκεια ενός 15ημέρου τρεις κορυφώσεις, μία πολιτική, μία αυτοδιοικητική και μία θρησκευτική, που νομίζω ότι αναδεικνύουν την περιοχή μας. Τώρα, επειδή εγώ δεν αρέσκομαι σε πανηγυρισμούς και σε πανηγύρια, θεωρώ ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε από τώρα η επιτροπή που θα γίνει εδώ να υιοθετήσει κάποιο ψήφισμα που θα ζητά ξανά τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη της Θράκης. Δίδοντας και κάποιες γενικές προτάσεις, κυρίως όμως προτείνοντας τη σύσταση μιας ειδικής ομάδος η οποία θα ολοκληρώσει μια μελέτη γι' αυτό. Ο στόχος μας είναι να βγει ένα τέτοιο πρακτικό διατάφτα το οποίο θα επιδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής και ο οποίος με τη σειρά του θα αναλάβει την ευθύνη να το δώσει στους πολιτικούς αρχηγούς για να αποφασιστεί από το Κοινοβούλιο κάτι τέτοιο, ώστε να υπάρχει μια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική στην περιοχή και να μην διακόπτονται ή μεταλλάσσονται οι πολιτικές όταν αλλάζουν τα πρόσωπα ή τα κόμματα στην εξουσία. Έτσι ακριβώς. Φέτος λοιπόν είναι η χρονιά μας, η χρονιά της Κομοτηνής και με την δική σας συμβολή θα πραγματοποιηθούν γεγονότα, εκδηλώσεις αλλά και πολύ μεγάλες οργανώσεις εδώ στην πόλη μας, τις οποίες μπορεί να μην είχαμε ποτέ τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να συζητήσουμε για την σύσκεψη την οποία παρευρεθήκατε πριν από λίγες ημέρες στην Αλεξανδρούπολη μαζί με άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και με αντιπροσώπους από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες των τριών νομών της Θράκης, ώστε να συζητήσετε εκκρεμότητες που υφίστανται με το κράτος από το παρελθόν όσον αφορά τις βιομηχανίες για το 12%. Η Θράκη λοιπόν πέρασε την οικονομική κρίση ίσως λίγο περισσότερο από τις άλλες περιοχές της Ελλάδος και σε συνδυασμό με τα ενδογενή προβλήματα τα οποία παρατηρούμε στις παραμεθόριες εποχές δημιουργήθηκαν συνθήκες αποβιομηχανοποίησης. Πώς αναμένετε να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί από εδώ και πέρα η κατάσταση αυτή? Εντάξει, η Θράκη πέρασε την οικονομική κρίση, τη μεγαλύτερη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που βίωσε η Ελλάδα, πιο αργά αλλά και πιο έντονα. Θα έλεγα ότι ακόμα εμείς καλά-καλά δεν έχουμε προλάβει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Σίγουρα. Και αυτό αποτυπώνεται και στην κινητικότητα της τοπικής αγοράς, της μειώσης του τζίρου, στην πιο σταδιακή αύξηση της απασχόλησης σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ελλάδος. Η πρωτοβουλία στην οποία αναφέρεστε είναι μια πρωτοβουλία η οποία σκοπίμως δεν πήρε δημοσιότητα, γιατί είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι έχει βαρεθεί ο κόσμος να ακούει μεγάλες εξαγγελίες και να μην βλέπει αποτελέσματα. Εγώ δεν που κουβαλώ στην πλάτη μου εμπειρία αρκετών χρόνων πλέον και στην κεντρική πολιτική, απεχθάνομαι το να δημιουργούμε θόρυβο χωρίς ουσία ή φωτογραφίες χωρίς περιεχόμενο. Μάλιστα. Υπ' αυτήν την έννοια απέτησα η συμμετοχή μου σε αυτήν την προσπάθεια να συνδυαστεί με κάτι τέτοιο. Πρώτα θα εντοπίσουμε, θα σχεδιάσουμε, θα αποφασίσουμε τα βήματα, θα στρατολογήσουμε όλες τις δυνάμεις, κεντρικά τους βουλευτές, τοπικά, περιφέρεια, δημάρχους, εκκλησία, επιμελητήρια και κάθε φορά θα βάζουμε ένα στόχο και θα τον πετυχαίνουμε. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Η πρωτοβουλία επήλθε από τις ίδιες τις βιομηχανίες, κυρίως τις βιώσιμες μεγάλες βιομηχανίες περιοχής. Δεν συμμετείχαν όλες, αρκετές όμως συμμετείχαν. Θεωρώ εκπροσωπούν το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου που κάνει η βιομηχανική παραγωγή της περιοχής μας. Διαχωρίσαμε την προσπάθεια σε δύο κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο έχει με την επίλυση των εκκρεμωτήτων του παρελθόντος και το άλλο έχει με το σχεδιασμό και τις διεκδικήσεις του μέλλοντος. Όσον αφορά το πρώτο, αθορύβως αυτούς τους μήνες, έχουμε κάνει σημαντικές κινήσεις, στοχευμένες,
Και οφείλω να πω ότι ο κύριος Κερίδης έχει βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση, όπως και άλλοι συνάδελφοι, οι βουλευτές του Εύρου, οι βουλευτές της Ξάνθης. Αλλά προσπαθούμε ακόμα, δεν το έχουμε συστηματοποιήσει, δεν το έχουμε οργανώσει απόλυτα. Υπάρχει πάντως θετική κινητικότητα, όπως για παράδειγμα για το 12%. Ψάχνουμε πλέον, όχι απλά να φωνάζουμε και να κλαίμε, ψάχνουμε να διεκδικούμε με επιχειρήματα και με συγκεκριμένο σκεπτικό αυτά τα οποία μας λείπουν ή μας έχουν στερηθεί. Ένα από αυτά βεβαίως είναι το 12%, έχει μια διάσταση κοινοτικού δικαίου, έχει μια διάσταση ασυνέπειας του κράτους απέναντι στις βιομηχανίες περιοχής, απέναντι στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα κτλ. Αυτό είναι μια εκκρεμότητα του παρελθόντος, την βλέπουμε. Και θα ενημερώσουμε όταν είμαστε απολύτως έτοιμοι να διεκδικήσουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το σχεδιασμό του μέλλοντος. Εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξει ρόλο συντονιστικό και η περιφέρεια. Εμείς ξέρουμε τι υπάρχει και τι μπορεί να γίνει σε κάθε τομέα. Πρακτικά τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει για το εμπόριο, το εξωγενές, εξωστρεφές, εξαγωγικό. Ναι. Τι μπορεί να γίνει για τον αγροτικό τομέα. Τι μπορεί να γίνει για τον τουρισμό. Τι μπορεί να γίνει για το πανεπιστήμιο. Αυτά λίγο πολύ τα έχουμε πλέον μετά από τόσα χρόνια έτσι διαμορφώσει ως σκέψεις, προτάσεις και πολιτικές. Και ξέρουμε και τα πρακτικά βήματα που θα επιτευχθούν. Αυτά πρέπει να μπουν σε μια μελέτη ολοκληρωμένη, η οποία θα έχει πρακτικά βήματα και συνέχεια όλοι να στρατολογηθούμε για να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά. Αυτός ήταν ο στόχος αυτής της σύσκεψης. Πιστεύω ότι βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε οι αρμόδιοι φορείς, ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων της περιοχής μας, τα επιμελητήρια και εμείς να καταλήξουμε στο διατάφτα και να αρχίσουμε μετά πόρτα-πόρτα την μάχη για να υλοποιούμε τα συγκεκριμένα μέτρα. Εξαιρετικά. Να συζητήσουμε τώρα όσον αφορά το νέο νοσοκομείο Κομωτινής, το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεκινάει και τις εργασίες κατασκευής του. Πριν από λίγες ημέρες, λοιπόν, παρευρεθήκατε μαζί με την διοικήτρια του νοσοκομείου Κομωτινής, την κυρία Γιαμουστάρη, στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί παρουσιάστηκε το νέο νοσοκομείο Κομωτινής, καθώς και ο προϋπολογισμός του, που εν τέλει είναι σχεδόν διπλάσιος, περίπου στο 102 εκατομμύρια ευρώ. Θέλαμε να μας μεταφέρετε το κλίμα της εκδήλωσης αυτής, καθώς και την ανεκτήμητη αξία που προσδίδει το πολύ μεγάλο αυτό έργο για την περιοχή μας. Κοιτάξτε, να κάνω λίγο μια αναδρομή. Mm-hmm. Όταν παλιότερα παρακολουθούσα τη δημογραφική καμπύλη στη Θράκη, διαπίστωνα ότι ένας από τους λόγους που πολλοί ομογενείς στην περίοδο των επιστροφών δεν επιστρέφαν στη Θράκη, εν αντιθέσει με άλλες περιφέρειες της χώρας από το εξωτερικό και επιστρέφαν στις μεγάλες πόλεις της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, ήταν η αδυναμία κάλυψης υπηρεσιών υγείας. Όταν έγινε το πανεπιστημιακό, βελτίωσε σημαντικά την συγκεκριμένη καμπύλη επιστροφής. Όχι αρκετά όμως, γιατί έμειναν πολλές μαύρες τρύπες στην περιοχή, στον χώρο των υπηρεσιών υγείας, με μεγαλύτερη αυτήν του νομού Ροδόπης. Το νοσοκομείο Κομωτινής υπάρχει και λειτουργεί εξαιτίας της φιλοτιμίας κάποιων λειτουργών του. Μάλιστα. Όλα τα άλλα στοιχεία που πρέπει να πληρεί ένα νοσοκομείο πλέον είναι ξεπερασμένα, πεπαλαιωμένα και επικίνδυνα αποδιοργανωμένα. Το ξέρει αυτό η κάθε ελληνική οικογένεια και το ξέρει και το ίδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπερβαίνει αυτόν για να μπορέσει να δώσει καλύτερες υπηρεσίες και να το κρατήσει όρθιο. Και είναι και φυσιολογικό, διότι είναι το παλιότερο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο μας φτιάχτηκε το 1937 για έναν λόγο. Επειδή είχε καταφέρει η Κομωτινή να έχει αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, ή άλλος ο Άγιος των Ποντίων, ο οποίος κατάγεται από την Γρατινή Ροδόπης, ήταν μια σημαντική προσωπικότητα και πριν τον πόλεμο και μέχρι το 1941 που αρνήθηκε να ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση και γι' αυτό οι γερμανικές κατοχικές αρχές τον έπαυσαν από Αρχιεπίσκοπο, χωρίς ποτέ η ελληνική πολιτεία να τον αποκαταστήσει και χωρίς ποτέ ο ίδιος να διεκδικήσει την αποκατάστασή του, που θα τον ξαναέφερνε σίγουρα με απόφαση του Βουλίου Επικρατείας και στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, αλλά και στην έδρα της Αντιβασιλείας της Ελλάδος. Ο Χρύσανθος υπήρξε πάνω απ' όλα λειτουργός, δημόσιος, εθνεγέρτης ιεράρχης και άνθρωπος με σύνεση, ο οποίος συμμετείχε σε όλους τους αγώνες του έθνους, αλλά παράλληλα και άνθρωπος με ευαισθησίες και πνευματικός άνθρωπος που πραγματικά καθοδηγούσε το ποιμνιό του. Μάλιστα. Όταν βρέθηκε στη θέση εκείνη, είχε έρθει ο Ευεργέτης Σισμάνογλου, ο οποίος δεν είχε κάποια σχέση με τη Θράκη, και έφτιαξε το Σισμάνογλιο Νοσοκομείο των Αθηνών.
Τότε υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τη φυματίωση στην Καβάλα. Και η πολιτεία του ζήτησε να φτιάξει και ένα σανατόριο στην Καβάλα, συνοδευμένο από ένα μικρό νοσοκομείο. Ο Χρύσανθος, λοιπόν, που δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε, του ζήτησε να κάνει και ένα νοσοκομείο στην Κομοτηνή, στην οποία είχαν συσσωρευτεί πρόσφυγες που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες, στις υποχρεώσεις, στους κινδύνους που δημιουργούσαν οι ασθένειες της εποχής. Έτσι έφτιαξε το Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο της Κομοτηνής. Τότε ήταν ένα διαμάντι. Πέρασαν πολλά χρόνια, σήμερα είναι το παλιότερο νοσοκομείο και πρέπει να αντικατασταθεί. Χαίρομαι που ένας άλλος ιδιωτικός οργανισμός, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αποφάσισε να επενδύσει στην περιοχή μας, αξιοποιώντας τη γνώση και το ταλέντο ενός μοναδικού αρχιτέκτονα, με τον οποίο είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ στο παρελθόν, του Ρέντζο Πιάνο. Μαζί κάποτε διαπραγματευθήκαμε και σχεδίασε μπροστά μου, το έχω ακόμα το αυτόγραφο σχέδιό του, κορνιζωμένο στο γραφείο μου στην Αθήνα, το σχέδιο της Νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Φαλερικό Δέλτα, όπου αποδείχθηκε πως υπάρχουν και σήμερα Έλληνες ευεργέτες και ξέρουν να προστατεύουν, να αναδεικνύουν και να αναπτύσσουν την πατρίδα τους. Έχει. Είχαμε λοιπόν προχθές την ευκαιρία σε ένα ακροατήριο υψηλωτάτου επίπεδου, με Έλληνες εφοπλιστές, με Έλληνες επιχειρηματίες, με όλους τους Έλληνες δημοσιογράφους, με καθηγητές από τον ιατρικό χώρο, να απολαύσουμε την παρουσίαση του νέου νοσοκομείου. Όπως είπατε σωστά, διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός που είχαμε συμφωνήσει. Φτάνει αυτή τη στιγμή στα 102 εκατομμύρια. Έρχεται να συμπληρώσει ο ιδιωτικός τομέας και όχι να καταλύσει τις δημόσιες λειτουργίες. Αυτό το λέω προς ανησυχούντες εργαζόμενους. Δεν αλλάζει κάτι στο εργασιακό τους καθεστώς ή στο διοικητικό τους καθεστώς. Ο ιδιωτικός τομέας συμπληρώνει τις αδυναμίες του κράτους να ανταπεξέλθει σε πολύ υψηλού επίπεδου οικονομικές υποχρεώσεις. Μάλιστα. Και φτιάχνει ένα μοναδικό κτίριο, το οποίο από μόνο του αποτελεί λόγος επίσκεψης στην περιοχή, ένα νοσοκομείο. Είναι καταπληκτικό αν θα το δείτε, διότι εκπροσωπεί την πιο σύγχρονη αρχιτεκτονική. Θα είναι το καλύτερο, κατά τη γνώμη μου, νοσοκομείο στην Ελλάδα. Θα έχει μόνο μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια. Θα έχει απόλυτη εξυπηρέτηση του κοινού με πρόβλεψη για τους συνοδούς των ασθενών και θα συμπληρώσει τις ανάγκες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιφέρεια. Δεν θα μπει σε έναν ανταγωνισμό, δηλαδή με το Πανεπιστημιακό ή με το Μεγάλο Νοσοκομείο της Καβάλας. Θα συμπληρώσει τα κενά άρτια και θα καλύψει με πληρότητα τις ανάγκες του νομού Ροδόπης. Είμαστε τυχεροί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ανδρέα Δρακόπουλο, τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Κασκαρέλη, παλιό συνεργάτη, πρέσβη, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ τους προηγούμενους Υπουργούς Υγείας, και τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη, και τον κύριο Ξανθό, διότι προς τιμήν του συνέβαλε στο να αποφασιστεί να γίνει εδώ το νοσοκομείο και όχι στην Κρήτη, στην εκλογική του περιφέρεια, γιατί κατάλαβε ότι έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το project και το στηρίζει, και βεβαίως τον Βασίλη τον Κιχίλια, ο οποίος έχει επιδείξει ταχύτητα και ετοιμότητα σε όλες τις συμβάσεις που πρέπει να προχωρήσουν κοινοβουλευτικά για να αρχίσει το νοσοκομείο αυτό να κατασκευάζεται και να παραδοθεί το 2024 έτοιμο με το κλειδί στο χέρι. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, να κλείσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με την ομιλία την οποία συμμετείχατε. Υπήρξατε ένας εκ των τριών ομιλητών με την ειδικότητά σας ως εκπροσώπου του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε αυτήν την Παρασκευή από την Αντιπροσωπεία Κομοτηνής του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων. Η εκδήλωση λοιπόν είχε τίτλο Ελλάδα, Τουρκία και Δύση. Με αφορμή την εκδήλωση αυτή, συζητήθηκαν θέματα διαχρονικά και αναλύθηκαν εκτενέστερα οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα θέλαμε την δική σας τοποθέτηση επί του θέματος, καθώς και πώς αναμένετε να εξελιχθεί το ζήτημα αυτό για τη χώρα μας. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που διοργάνωσαν την εκδήλωση για την ευγενική τους πρόσκληση, στην οποία βεβαίως ήταν σχεδιασμένο να έρθει τώρα η Μπακογιάννη, που δεν μπόρεσε λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Κρήτη. Που ήταν για αυτή σημαντική, γιατί τώρα είναι και βουλευτής Χανίων. Σίγουρα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον καθηγητή, τον κύριο Σέρμπο, ο οποίος είναι η ψυχή και η έμπνευση των παιδιών αυτών να ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, και για τις παρεμβάσεις του και για την πρόσκλησή του και γενικότερα για τη δραστηριότητα που επιδεικνύει εδώ στο πεδίο της επιστημονικής του ευθύνης. Και να ευχαριστήσω βεβαίως και τον καλό συνάδελφο από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αμανατίδη, που είχε την καλοσύνη να έρθει εδώ για να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον για το ακροατήριο η συζήτηση, διότι είχαμε ανθρώπους
από διάφορες ομάδες, κοινωνικές, πολιτικές, εθνοτικές, θρησκευτικές. Οι διπλωματικές αρχές, ας πούμε, της περιοχής μας ήταν όλες παρούσες. Εκπροσώπους από τη μειονότητα, εκπροσώπους από όλα τα κόμματα, από όλες τις ηλικίες, από όλες τις αντιλήψεις. Άρα έγινε μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Και θα έλεγα μια συζήτηση χωρίς ταμπού και χωρίς μάσκες. Εγώ είπα αυτά που πιστεύω. Εγώ είπα ότι προτιμώ την περίοδο της εμπιστοσύνης που κτίσαμε με τον Ταγί Περντογάν το 2000-2010, παρά την περίοδο της αμφισβήτησης, της αλληλοσύγκρουσης, των απειλών, της παραβίασης του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας που βιώνουμε τώρα. Προσπάθησα όμως να ερμηνεύσω αυτά που συμβαίνουν και είπα ότι δυστυχώς η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένη στη γεωγραφία της και στο διεθνές δίκαιο. Και μάλιστα σε ένα διεθνές δίκαιο που η ίδια δεν έχει υπογράψει ποτέ. Η ανάγκη της να έχει πρόσβαση σε πηγές ενέργειας, η εσωτερική πίεση που ασκείται από τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα προς τον πρόεδρο Ερντογάν μέσα στην Τουρκία και δεν το αφήνει να είναι διαλλακτικός στη συζήτηση κάποιων θεμάτων, αλλά να ανεβάζει συνεχώς τους τόνους με τους γείτονες, έχουν απομονώσει την Τουρκία. Η Τουρκία που ήταν μια δύναμη που ήταν προμετωπίδα της Δύσης προς την Ανατολή, χάλασε τις σχέσεις της με το Ισραήλ, αλλά παραλλήλως χάλασε τις σχέσεις της και με τον αραβικό κόσμο. Πέρασε μια πολύ δύσκολη δοκιμασία η σχέση της με τη Ρωσία, που πάλι σε μια κλωστή κρέμεται. Ενώ είχε δημιουργήσει ένα κλίμα ηρεμίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την Ελλάδα που απέδωσε όγκο εμπορικών συναλλαγών πάνω από 5,5-6 δις και τώρα του ξαναστεριγνώνει. Τώρα μπαίνει σε προκλήσεις, οι οποίες δεν ακουμπούν πουθενά. Όπως είναι αυτό το ψευδεπίγραφο μνημόνιο που υπέγραψε με την Τρίπολη, που δεν αναγνωρίζει την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα των νησιών. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κάποτε έλεγε ότι οι διεθνείς διαφορές λύνονται με τρεις τρόπους: με το διάλογο, με την επιδιαιτησία ή με τον πόλεμο. Κανείς λοιπόν δεν εύχεται τον πόλεμο. Δίνουμε όλη βάση στο διάλογο και ενδεχομένως και στην επιδιαιτησία. Διάλογος πρέπει να υπάρχει. Συνεχής διάλογος πρέπει να υπάρχει και αυτό το επιδιώκουμε. Η επιδιαιτησία έχει προϋποθέσεις όμως. Στην επιδιαιτησία, για να πάμε, δηλαδή στη Χάγη που συζητείται τώρα τελευταία από πολλούς, πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε σε ποια βάση και για ποια θέματα. Και βάση δεν μπορεί να άλλη από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο δεν το έχει υπογράψει η Τουρκία. Δεν θα πάμε να δημιουργήσουμε ένα μονομερές δίκαιο κατά πώς βολεύει στη μία πλευρά. Οι κανόνες είναι εδώ και πρέπει να επικυρωθούν για να τους λάβουμε υπόψη μας. Δεύτερον, για ποια θέματα. Η βασική διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει είναι η διαφορά που αφορά στην υφαλοκρηπίδα των νησιών και στην ΑΟΣ. Η Τουρκία προσπαθεί να διευρύνει συνεχώς την ατζέντα, αμφισβητώντας το ΦΥΡ Αθηνών, στο οποίο είχε συμφωνήσει κάποτε, την υφαλοκρηπίδα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και του Καστελορίζου, τα δικαιώματα ανακήρυξης και οριοθέτησης της ΑΟΣ των νησιών, μία σειρά από θέματα, ακόμα και ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, μιλώντας για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο ή συνεχίζοντας την απαράδεκτη και παράνομη κατοχή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Εγώ θεωρώ ότι οι ακραίες αντιδράσεις δεν οδηγούν πουθενά. Από τη δική μας την πλευρά υπάρχει απόλυτη νυφαλιότητα, σταθερός προσανατολισμός στους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, αλλά και αποφασιστικότητα να προστατεύσουμε τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, η οποία δεν είναι θεωρητική, συνοδεύεται από μια συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεων, όχι για να κάνουμε πόλεμο, αλλά να δείξουμε ότι και έτσι μπορούμε και αλλιώς μπορούμε. Αλλά επιλέγουμε τον ειρηνικό τρόπο επίλυσης των διαφορών, διότι πιστεύουμε ότι οι λαοί της περιοχής έτσι μόνο μπορούν να βρουν ένα κοινό δρόμο προς το μέλλον. Αυτή είναι η θέση που υποστήριξα και νομίζω αυτή είναι και η θέση που υποστηρίζει όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αναζητώντας αξιόπιστους συνομιλητές από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα κοντά μας. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην αρχή ακόμη του 2020 και αναμένεται η χρονιά αυτή να φέρει πολλές θετικές εξέλιξεις και στον τόπο μας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα θέλαμε το δικό σας μήνυμα να κλείσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη συζήτηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σας πω κάποιο έτσι μεγαλόστομο μήνυμα, θα σας πω πώς δουλεύω.
Το γεγονός ότι τώρα δεν είμαι στην κυβέρνηση είναι και μια συνειδητή επιλογή σε έναν βαθμό, διότι θεωρώ ότι οφείλω κόπο, χρόνο και προσπάθεια και για τον νομό μου, ο οποίος πέρασε πολλά αυτό το διάστημα. Τι κάνω λοιπόν? Σε κάθε Υπουργείο έχω βάλει ένα κεντρικό στόχο να πετύχω για τη Ροδόπη και τη Θράκη. Μάλιστα. Και προσπαθώ αυτόν τον στόχο να τον υλοποιώ συστηματικά και με πολύ 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 προσπάθεια, που άλλοι φαίνεται και άλλοι δεν φαίνεται. Είδαμε, ας πούμε, τι πετύχαμε στην ιστορία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την επαναλειτουργία των σχολών, με τη διαπραγματευτική προσπάθεια για τη Frontex που είναι σε εξέλιξη, με την απόφαση τώρα μετά τους 1.000 ειδικούς φρουρούς στην Κομωτινή να προσληφθούν 400 Θρακιώτες και 400 νησιώτες και οι 800 να εκπαιδευτούν εδώ εν ώψη της επόμενης σεζόν στη σχολή της αστυνομίας μας, θα συνεχιστεί αυτό. Το ίδιο έκανα στο Πανεπιστήμιο. Με την συμβολή στο να ακυρωθεί η τέταρτη νομική, που ήταν μια άστοχη ενέργεια της προηγούμενης κυβέρνησης, και να ενισχυθεί το Δημοκρίτιο. Αυτό τώρα μπαίνουμε στο Υπουργείο Υγείας. Κάνουμε την προσπάθεια για το νοσοκομείο. Είμαστε σε εξέλιξη μιας προσπάθειας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για τα σχέδια βελτίωσης, για τις αποζημιώσεις, για τις ζημιές που έχουν γίνει, για την αναδιάρθρωση κάποιων καλλιεργειών που μπορούν να φέρουν μεγαλύτερα έσοδα στους αγρότες μας, για το φορολογικό των αγροτών κτλ. Αυτό θα το κάνουμε συστηματικά Υπουργείο-Υπουργείο, προσδοκώντας να επιτύχουμε έναν μικρό ή μεγάλο στόχο σε κάθε Υπουργείο που θα βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων εδώ, θα αντιμετωπίσει τη δημογραφική αιμορραγία και θα δημιουργήσει συνθήκες υψηλού βιετικού επίπεδου, ευκαιριών απασχόλησης, για να μην φεύγει η νέα γενιά και για να μπορέσει ξανά να χαμογελάσει η Ροδόπη και η Κομωτινή όπως της αξίζει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλά.